Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Τέλος μπήκε και τυπικά στην ταλαιπωρία του πατέρα και του θείου, καθώς και των υπόλοιπων συγγενών του 11 μηνών βρέφους από τη Συρία, ο θάνατος του οποίου εξελίχθηκε σε σύριαλ, καθώς στην αρχή εκφράστηκε η άποψη περί σεξουαλικής κακοποίησης, κάτι που ανέφερε και ένας από τους θεατροδικαστές που διενήργησαν την νεκροτομία χθες. Η εκδοχή αυτή ανατρέπεται και από την επίσημη έκθεση νεκροτομής, η οποία υποβλήθηκε στο τμήμα ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Ο πατέρας και ο θείος του βρέφους αφέθησαν ελεύθεροι αφού εστάλει η επιστημονική έκθεση των ιατροδικαστών στον εισαγγελέα, στην οποία δεν έκαναν αναφορά σε σεξουαλική κακοποίηση, ούτε καν σε κακοποίηση, αλλά σε σωματικές κακώσεις από αμβλίο οργανό. Την επιστημονική του έκθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο 11μηνο βρέφος έστειλε την Τρίτη στις δικαστικές αρχές ο ιατροδικαστής που εξέτασε χθες το νεκρό παιδί από τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεσή του δεν υπάρχει πουθενά η λέξη σεξουαλική και ενώ περιγράφει σημάδια κακοποίηση στο 11μηνο βρέφος, αποφεύγει να τα χαρακτηρίσει σεξουαλικά παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο ιατροδικαστής σε δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες μίλησε για πρωτόγνωρη σεξουαλική κακοποίηση στα ελληνικά χρονικά. Από την πρώτη στιγμή, η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει ότι πολλές φορές χρειαζόταν να χορηγεί θεραπεία με μορφή υποθέτου στο βρέφος, την ώρα μάλιστα που είχε σπασμούς και έντονες κρίσεις. Την ίδια ώρα είναι αρνητικά τα αποτελέσματα και της εξέτασης DNA στον πατέρα αλλά και τον άλλο άντρα που έμενε στο ίδιο διαμέρισμα, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε γίνει εξέταση και στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, στα οποία δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος κακοποίησης. Δύο έμπειροι ιατροδικαστές εξετάσαμε το παιδάκι. Υπήρξε ίσως κάποιο συμπέρασμα που μπορεί να παρουσιάσει και μπορεί να είναι λίγο βιαστικό. Πάντα ένα ορθό συμπέρασμα βασίζεται στο συγκερασμό όλων των στοιχείων. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανηλίκων της ασφάλειας από την πρώτη στιγμή εξέταζαν με προσοχή το περιστατικό και χαρακτηριστικά έλεγαν ότι έπρεπε να ήταν απόλυτα σίγουροι για το τι είχε συμβεί, καθώς απέναντί τους είχαν και δύο γονείς που είχαν χάσει το παιδί τους. Πάντως, ο ιατροδικαστής εξ αρχής είχε αποσυνδέσει την αιτία θανάτου με τα σημάδια κακοποίησης. Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καραντζάκη, που επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Στο πρωτομάθημιο δικαστήριο, η 40χρονη χείρα του καρδιολόγου καταδικάστηκε σε ποινή ισόβια κάθειρξη για ηθική αυτοργία στο έγκλημα, ενώ σε ποινή ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε και ο πρώην σύντροφός της. Για τον Νοέμβριο του 2020 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση δολοφονίας του 60χρονου καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη στη Σιτία τον Οκτώβριο του 2017. Η εκδίκαση της υπόθεσης επρόκειτο να γίνει σήμερα, ωστόσο ζητήθηκε αναβολή λόγω ασθένειας ενός συνηγόρου πολιτικής αγωγής. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση και η δίκη θα ξεκινήσει 25 Νοεμβρίου. Πρωτόδικα, ο 38χρονος τότε δράστης δολοφονίας ένας Βούλγαρος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, όπως και η 40χρονη σύζυγος του άτυχου καρδιολόγου. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία όταν ο γιατρός βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στα πυλαλήματα Σιτίας. Το μεικτό εργοτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης ανέβαλε σήμερα την υπόθεση, την εκδίκαση της υπόθεσης κατόπιν αιτήματος της υποστηρίζουσας στην κατηγορία πολιτικός ανάγουσας. Θεωρούμε ότι ήταν καθαρά προσχηματική η εν λόγω αναβολή. Δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελε η υπόθεση σήμερα να δικαστεί η υποστηρίζουσας στην κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι, σε κάθε δικάσιμο είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τη θέση της εντολέως μας και να αναδειχθούν τα στοιχεία τα οποία δεν αναδείχθησαν στον πρώτο βαθμό. Το στιγερό έγκλημα είχε λάβει χώρα το Σάββατο 7 Οκτωβρίου του 2017, περίπου στις 8.30 το πρωί. Εκείνη την ώρα, ο 62χρονος γιατρός από το Λασίθι διέσχιζε οδηγώντας το αυτοκίνητό του την επαρχιακή οδό Ιερά Πέτρα Σιτίας. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του καρδιολόγου. Η πρώτη βολή τον πέτυχε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος Καλαντζάκης να εκτραπεί της πορείας του και να βγει εκτός δρόμου.
Μετά την πρώτη βολή, ο 39χρονος φέρεται να πυροβόλησε δύο ακόμη φορές τον γιατρό, σκοτώνοντας τον Καριέα. Η απόφαση πρώτου βαθμού ήταν οι εντολές μας κατά και ο πρώτος κατηγορούμενος και οι δεύτεροι κατηγορουμένοι καταδικάστηκαν σε ποινή ισόβιας κάθεξης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδειχθούν, πρέπει να τονιστούν πολλά πράγματα τα οποία το δικαστήριο δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία το πρωτοβάθμιο και ευελπιστούμε και πιστεύουμε σε μια πιο δίκαιη κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Λίγο μετά τη σύλληψη του 39χρονου, η αστυνομία πέρασε χειροπέδες και στην πρώην ερωμένη του. Αμφότεροι είχαν οδηγηθεί τον Οκτώβριο του 2017 ενώπιον του ανακριτή Λασιθίου, με τον 39χρονο να αναλαμβάνει τότε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το αποτρόπαιο έγκλημα. Εξάλλου, η ίδια η 40χρονη είχε αρνηθεί την ανάμειξή της στην υπόθεση. Εν τούτης, οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τα λεγόμενά τους και αποφάσισαν την προφυλάκηση τόσο του 39χρονου όσο και της 40χρονης. Είναι 25 Νοεμβρίου. Αναβλήθηκε 25 Νοεμβρίου παρά το γεγονός ότι ζητήσαμε την πιο σύντομη δυνατή δικάσιμο. Το γεγονός ότι κρατείται, εμείς επιμείναμε όχι σε αναβολή αλλά σε διακοπή. Καθότι όταν κάποιος κρατείται, σε κάθε περίπτωση υπάρχει προτεραιότητα η δικιά του υπόθεση και πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσο κρατείται δίκαια ή όχι. Σημειώνεται ότι η Χίρα Καλαντζάκη, η οποία απέκτησε με τον αείμνηστο καρδιολόγο ένα αγοράκι ηλικία σήμερα 6 ετών, είχε αποφυλακιστεί μερικούς μήνες μετά την προφυλάκησή της. Στις αρχές Μαρτίου του 2018, η γυναίκα είχε αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και είχε επιστρέψει δίπλα στο παιδί της. Στην 39χρονη απαγορεύτηκε τότε η έξοδος από την χώρα, ενώ της επιβλήθηκε ακόμη να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Ωστόσο, η χείρα του άτυχου καρδιολόγου έμελε να επιστρέψει στην φυλακή περίπου ένα χρόνο αργότερα. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε έρθει στο φως δημοσιότητας το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA που είχε γίνει τη διακρύβωση της πατρότητας του ανήλικου παιδιού της 40χρονης γυναίκας. Είχε αποφανθεί τότε πως το 6χρονο αγόρι είναι γνήσιο τέκνο του άτυχου γιατρού Χριστόδουλου Καλαντζάκη. Όλοι οι γενετιστές που παραστάθηκαν στην διαδικασία απέδειξαν ότι το παιδί είναι του γιατρού. Το παιδί λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να στερείται τη μητέρα του, η μητέρα του είναι κρατούμενη, ζει με τη γιαγιά του, η οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες που έχει το παιδί, στις σχολικές δραστηριότητες, αλλά και να το αναθρέψει σε ένα κλίμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αρνητικό το κλίμα για το παιδί, η κοινωνία της Σιτίας, το αντιμετωπίζει με κάποια καχυποψία. Οπότε πρέπει, σε κάθε περίπτωση, ήταν ένας λόγος παραπάνω που ζητούσαμε να μην πάει μακριά αυτή η διαδικασία, να πάει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων μονάδων αστυνόμευσης, ακόμα και επανασύστασης του αστυνομικού τμήματος στο Ασίμι, αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτινας, το οποίο για πρώτο θέμα του είχε το ζήτημα της καλύτερης αστυνόμευσης μετά τα πανωτά κρούσματα παραβατικότητας που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποκορύφωμα το συμβάν τους πυροβολισμούς σε κεντρικό δρόμο και σε ώρα αιχμής στο Ασίμι. Για δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, έκανε λόγο ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου. Την ίδρυση αστυνομικού τμήματος και την ενίσχυση της αστυνόμευσης διεκδικεί ο Δήμος Γόρτινας. Με αφορμή τις ακραίες παραβατικές συμπεριφορές που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα στην κοινότητα του Ασημίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητάμε την αστυνόμευση της περιοχής, γιατί θα θρηνήσουμε θύματα. Δηλαδή είναι από θαύμα, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Ο κόσμος φοβάται να βγει έξω, είναι λογικό να φοβάται, εννοείται ότι φοβάται και να μιλήσει. Όταν κυκλοφορούν οπλισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ανταλλάσσουν πυροβολισμούς μέσα στο ΑΣΥΜ, δεν είναι εύκολο να ανοίξουν τα στόματα και να κατονομάσουν ανθρώπους. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και να διαφορούμε και ως Δήμους και ως Περιφέρεια και ως Δημότες και ως πολίτες, γιατί κινδυνεύουν ζωές. Την άμεση δημιουργία αστυνομικού τμήματος στο Δήμο Γόρτινας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κατάμεστο από αγανακτισμένους κατοίκους του Ασημίου που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Ασημίου Γιάννη Φουντουλάκη για μαζική προσέλευση στη συνεδρίαση, προκειμένου να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα στους ηθήνοντες ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και να ισχυροποιηθεί το αίτημα της επανίδρυσης του αστυνομικού τμήματος στο Ασίμι. Φτάξαμε στο σημείο να λέμε ότι η περιοχή του Ασημίου και ο Δήμος Γόρτινας είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όταν ο άνθρωπος περιφέρεται στο Ασίμι, ήσταν όλα χωριά με το όπλο στα χέρια και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα προβληθεί ή θα αναδειχθεί, για μένα είναι μια καθαρά προσωπική γελιοποίηση. Όμως, εκείνη τη στιγμή μεταδίδει φόβο. Όλα είναι θέμα παιδείας. Όλα ξεκινούν από τα σπίτια μας. Είχε παλιότερα 6 αστυνομικά τμήματα. Αυτό ως προβληματισμό για να δούμε
η ίδια κοινωνία, η ίδια περιοχή με τους ίδιους περίπου κατοίκους, τι άλλαξε και σήμερα δεν έχει κανένα αστυνομικό τμήμα. Δεν φταίνει ένας λαός εκεί που κάθεται ένα κεφαλοχώρι για 10 άτομα, 20 όσα είναι. Το ασύμι, όλα τα περιστατικά που έχουν γεννή δεν είναι κανένας ασημιανός. Από την πλευρά του, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ταξίαρχος Νίκος Πυριδάκης, δεσμεύτηκε πως ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα λάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το σχετικό αίτημα των φορέων, τα μέτρα της αστυνομίας για το επόμενο διάστημα θα είναι δρακόντια. Διαβεβαίωσε τους πολίτες πως δεν έχουν σε τίποτα να φοβούνται, όμως έδειξε αποφασισμένος να μπει ένα τέλος στην καλπάζουσα παραβατικότητα από τους γνωστούς άγνωστους που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και έχουν προκαλέσει αίσθημα ανασφάλειας και φόβου, τρομοκρατώντας μια ολόκληρη περιοχή. Ήδη, όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί περιπολίες και η παρουσία της αστυνομίας θα είναι σχεδόν καθημερινή στο ασύμι και στη γύρω περιοχή. Όμως το αύριο, άμεσα, η αστυνομία θα σχεδιάσει. Στο ασύμι θα είναι σχεδόν κάθε μέρα και έχετε υπόψη σας, γιατί άκουσα κάποια κυρία και είπε ότι κοντά στα Ξερά και κοντά τα Κλωρά και καμιά φορά έρχονται κόσμος που δεν φταίει. Έχετε δίκιο. Ο καθένας πολίτης δεν θα ελέγχεται και δεν θα τραβιέται και δεν θα ταλαιπωρείται για μια ζώνη, ένα κράτος. Θα ελέγχονται αυτοί που πρέπει και η αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει όσο πρέπει. Στο ασύμι δεν θα γίνεται αυτό που γίνεται. Από την πλευρά του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει στο μεγαλύτερο μέρος την πρόταση την οποία κατέθεσε προς ψήφιση ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Σταύρος Ξυλούρης, με διαφοροποίηση ως προς τη μεταφορά της έδρας των ΤΑΕ από τους Αγίους 10 στο ασύμι, αποφασίζοντας να παραμείνουν στους Αγίους 10. Επαγγελματίες του Ηράκλειου διαμαρτύρονται για τις εξωφρενικές αυξήσεις των λογαριασμών νερού που καλούνται να πληρώσουν εξαιτίας της αναπροσαρμογής των τιμολογίων. Για τετραπλάσια ποσά κάνουν λόγο επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού καθημερινά σε επιχειρήσεις τους, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων και χώρια εστίασης. Σοκ σε επαγγελματίες προκάλεσαν οι αυξήσεις φωτιά από την ΔΕΙΑΗ, με το οικονομικό μάρμαρο να είναι μεγαλύτερο για τους ιδιοκτήτες πλυντηρίων αυτοκινήτων. Ο τελευταίος λογαριασμός που λάβαμε από τη ΔΕΙΑ ήταν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, με χρεώσεις σχεδόν πενταπλάσιες από τις προηγούμενες που είχαμε. Οι επαγγελματίες μέχρι τώρα δεν είχαμε κλιμακωτή χρέωση, αλλά με βάση το κυβικό αποκλειστικά, κλιμακωτά μπορεί να ανέβει για το δικό μας αντικείμενο και την κατανάλωση που έχουμε έως και 5 φορές πάνω η χρέωση από ό,τι ήταν, δηλαδή το ευρώ στα 5 ευρώ. Δημιουργείται μια τεράστια αύξηση. Όταν λέμε τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται. Προφανώς μας δημιουργεί ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σίγουρα θα μεταχειριστεί και στον καταναλωτή αυτό. Ενώ, όπως σας είπα, δεν υπάρχει λειψιδρία και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο που υπάρχει τόση αύξηση. Ήδη ετοιμάζουμε μια επιστολή από το Σύνδεσμο Βεζινοπολών για να μας ενημερώσει. Βροχή τα παράπονα για το ακριβό νερό και στον χώρο της εστίασης. Αυτό που διαπιστώσαμε μετά από καταγγελίες συναδέλφων είναι ότι υπάρχουν τετραπλάσιες αυξήσεις στο νερό, στην κατανάλωση του νερού, και κλιμακωτά έχουν αυξήσει τις τιμολογήσεις. Κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη αντίδραση στον κλάδο και έχουμε δεχτεί πάρα πολλά παράπονα. Καθημερινά βαλόμαστε από πάρα πολλές οικονομικές επιπτώσεις, να το πω έτσι, με τους νόμους που εφαρμόζουμε, και ένα παραπάνω τώρα όταν υπάρχουν τέτοια τιμολόγια μεγάλα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Αυτό που θα κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να επικοινωνήσουμε με το Δήμο Ηρακλείου για να δούμε για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές αυξήσεις. Επίσης ότι έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή του νερού και πήγα στη ΔΕΙΑΗ και μου είπαν ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης. Να δούμε, αυτό ήταν, θεωρώ ότι είναι άδικο η αύξηση αυτή. Όσο ανεβαίνει η κατανάλωση, τόσο ανεβαίνει και η τιμή. Για πρώτη φορά στα χρόνια που είμαι επαγγελματίας είδα αυτούς τους λογαριασμούς. Γι' αυτό το λόγο απευθυνθήκαμε αμέσως στη ΔΕΙΑΗ, γιατί θεωρήσαμε ότι έγινε κάποιο λάθος τόσο μεγάλη αύξηση. Και δεσμεύτηκαν ότι θα δούνε το τεράστιο αυτό πρόβλημα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΗ προκαλεί αντιδράσεις σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αρκετό νερό, καθώς θα υπάγονται σε μια κλιμακωτή τιμολόγηση κατανάλωσης. Αυτοί που έχουν μεσαίες καταναλώσεις και χαμηλές, δηλαδή τα νοικοκυριά, δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Αυτοί λοιπόν που θα επιβαρεθούν λίγο παραπάνω, είναι οι μεσαίες καταναλώσεις και πάνω και οι πολύ υψηλές καταναλώσεις. Σε αυτό το σημείο όμως θα δούμε, γιατί έχουμε διαπιστώσει εμείς κάποιες αντιδράσεις. Θα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, θα τα επεξεργαστούμε και όπου υπάρχουν
περιπτώσεις στις οποίες το βάρος είναι δυσβάσταχτο, βεβαίως και θα προβούμε σε διόρθωση της τιμής της κιλοβατόρας. Και ενώ τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα παραμένουν ψηλά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ελληνικός τουρισμός πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κάνοντας τα τελευταία χρόνια πρωταθλητισμό με αύξηση σε έσοδα και αφίξεις, τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα δεν μπορούν να βρουν επαρκές προσωπικό. Βέβαια, επηρεασμένο είναι και το νησί μας, με τις ελλείψεις σε κάθε τουριστική σεζόν να είναι πολλές. Παρά το ρεκόρ στον τουρισμό και τα ψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, τα ξενοδοχεία ανά την χώρα δεν μπορούν να βρουν επαρκές προσωπικό. Το οξύμορο προκύπτει από την τελευταία έρευνα για τις εξελίξεις στα βασικά μεγέθη της ελληνικής ξενοδοχείας 2019 που διενήργησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Από το σύνολο των 9.971 ξενοδοχείων που είναι καταγεγραμμένα στο μητρό του ΞΕ στο τέλος του 2019, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα ικανοποιητικό δείγμα 897 ξενοδοχείων όλων των κατηγοριών ανά την Ελλάδα. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που δήλωσαν οι ξενοδόχοι από το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων που ζήτησαν σε όλη την Ελλάδα την περασμένη χρονιά, καλύφθηκε το 73% και οι υπόλοιπες έμειναν ακάλυπτες. Η έλλειψη εργαζομένων αφορά όλους τους κλάδους και μάλιστα το μεγαλύτερο έλλειμμα σημειώνεται σε θέσεις που δεν έχουν να κάνουν αμυγώς με την ξενοδοχειακή δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα το λογιστήριο ή τεχνική πληροφορικής, όπου καλύφθηκαν αντίστοιχα μόνο το 55% και το 57%. Την μεγαλύτερη κάλυψη παρουσιάζουν θέσεις όπως αυτές στην καθαριότητα, την τεχνική υποστήριξη, τον επισκητισμό και τις πωλήσεις marketing. Συνολικά πέρυσι ζητήθηκαν από τους ξενοδόχους 21.821 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 15.852. Ο κλάδος συνεχίζει σταθερά τις επενδύσεις αναβάθμισης, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό και τις ανάγκες του, έχοντας επενδύσεις στην περίοδο 2017-2019 μόνο για ανακαινήσεις το ποσό των 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μια σταθερή επένδυση κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ένα έτος από τον κλάδο. Επιπλέον, με βάση τα περισσινά στοιχεία, η απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 4,2% τον Μάιο και κατά 1,3% τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018, ενώ για κάθε 2,5 νέα δωμάτια δημιουργείται μία νέα θέση εργασίας. Η νησιωτική Ελλάδα ανέκαθεν αντιμετωπίζει θέμα όσον αφορά την κάλυψη των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολλές από τις οποίες είναι εποχικές. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει ενταθεί περαιτέρω, γιατί σε ολίγους από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς υφίσταται το ζήτημα της ακριβής στέγης και της αύξησης των ενοικίων λόγω της μεγάλης ανάπτυξης αγοράς βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων. Επιπλέον, ένα ακόμη ζήτημα είναι το θέμα των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων, το οποίο είναι επίσης ψηλό και την περίοδο της υψηλής σεζόν απαγορευτικό για τους εργαζόμενους και τους συγγενείς τους σε ξενοδοχεία της νησιωτικής Ελλάδας για τις μετακινήσεις τους, ενώ υπάρχει σημαντικό κενό και στο κομμάτι της διασύνδεσης του τουρισμού με την εκπαίδευση. Οι Έλληνες όλο ένα και περισσότερο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς η καθημερινότητά μας κινείται σε όλα τα επίπεδα σε διαδικτυακούς ρυθμούς. Ο χρόνος που αφιερώνουν σε αυτές γίνεται όλο και περισσότερος, με σημείο αναφοράς στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Και οι κριτικοί ακολουθούν τους νέους τεχνολογικούς ρυθμούς. Μέσα σε μία πενταετία έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε δεν είναι πια ο ίδιος, κάτι που το ζούμε πλέον καθημερινά, καθώς ακολουθούμε όλο και πιο πιστά τα ψηφιακά μονοπάτια σε κάθε τομέα της ζωής μας. Η Κρήτη δεν θα μπορούσε να βρίσκεται έξω από τον χώρο, καθώς η καθημερινότητά μας κινείται σε όλα τα επίπεδα σε διαδικτυακούς ρυθμούς, από την ενημέρωση και τη διασκέδαση μέχρι την αλληλογραφία και τη ρύθμιση υποθέσεων με τις υπηρεσίες και γενικά το κράτος. Και βεβαίως, ζώντας την εποχή της κρίσης, αλλάζουν και οι συνήθειές μας στην αναζήτηση του πιο οικονομικού και του πιο πρακτικού. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου που τα πάντα συμβαίνουν σε χρόνους ασύλληπτους. Και την ίδια στιγμή, χάρη στις έξυπνες λεγόμενες συσκευές, ο χρόνος που αφιερώνουμε σε αυτές γίνεται όλο και περισσότερος, με σημείο αναφοράς κυρίως στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μετατραπεί στον πιο πιστό μας φίλο. Τα δεδομένα έχουν αρχίσει να προβληματίζουν, ειδικά όσον αφορά στους νέους, αν σκεφτεί κανείς ότι κάποτε οι γονείς φώναζαν στα παιδιά να μπουν μέσα στο σπίτι μετά από πολύ ωραίο εξαντλητικό παιχνίδι και πλέον τους φωνάζουν να βγουν από αυτό, αφήνοντας επιτέλους στην άκρη τις συσκευές, είτε εκείνες είναι τηλέφωνα, είτε υπολογιστές, είτε κονσόλες παιχνιδιών, και να ασχοληθούν με τους φίλους με σάρκα και οστά ή με το παιχνίδι όπως το αντιλαμβανόμασταν κάποτε. Ακόμα όμως και όταν οι νέοι αποφασίζουν να βγουν έξω, το θέαμα προκαλεί θλίψη.
Παρέες που μοιάζουν απομονωμένες στον κόσμο τους, με τον καθένα κλεισμένο στη συσκευή του να αποφεύγει την επαφή με τον αληθινό κόσμο, επιλέγοντας την εικονική πραγματικότητα των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Με την γλώσσα των αριθμών πάντα αποκαλυπτική, 1 εκατομμύριο άνθρωποι συνδέονται στο Facebook κάθε λεπτό και αντίστοιχα 87.500 άνθρωποι τιτιβίζουν μέσω του Twitter μέσα σε 60 δευτερόλεπτα παγκοσμίως, ενώ παράλληλα γίνονται 347.222 κλικς στο Instagram και στο Tinder. Μέσα σε ένα λεπτό αποστέλλονται παγκοσμίως 18,1 τηλεφωνικά μηνύματα, ενώ στέλνονται 188 εκατομμύρια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναβιώνει αυτές τις μέρες το κινηματοθέατρο Αστόρια η όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη. Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη παίρνει μορφή οπτικοακουστικού θεάματος, διατηρώντας τα επίκαιρα μηνύματά του. Με άξονα τις γνωστές μελωδίες του μεγάλου μουσουργού και την ποίησή του, για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή, ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης δημιουργεί και παρουσιάζει μια σύγχρονη όμορφη πόλη του 2020, μια μοναδική θεατρική μουσική παραπαραγωγή, μια οδή στον μεγάλο μας συνθέτη. Η όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη, η παράσταση που έχει χαρακτηριστεί ως το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς, έρχεται στο Ηράκλειο σε σκηνοθεσία και απόδοση του Γιώργου Βάλαρη και με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Αστόρια στις 21, 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου. Την παράσταση τραγουδούν οι Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης και Σαλίνα Γαβαλά, ενώ παίζουν ο Κώστας Καζάκος, ο Γιώργος Κιμούλης, η Ελισάβετ Μουτάφη, ο Κωνσταντίνος Καζάκος, ο Γιώργος Βάλαρης και ο Εμίλιος Ράφτης. Με άξονα μύθο τις γνωστές μελωδίες του μεγάλου μας μουσουργού και την ποίησή του για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή, ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης δημιουργεί και παρουσιάζει μια σύγχρονη όμορφη πόλη του 2020, μια μοναδική θεατρική μουσική παραπαραγωγή, μια οδή στον μεγάλο μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Μισό και πλέον αιώνα μετά το πρώτο ανέβασμα της θρυλικής παράστασης το καλοκαίρι του 1962, η όμορφη πόλη παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης του 2020, όπου γνώρισε τεράστια επιτυχία. Μέσα από τα ποιητικά κείμενα που υπογράφει ο Μίκης Θεοδωράκης και πεζά κείμενα του Γιώργου Βάλαρη, τα οποία πραγματεύονται κυρίαρχα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ελληνικής κοινωνίας, ο έρωτας, η ξενιτιά, ο θάνατος, η ρωμιοσύνη και με τα γνωστά λαϊκά και διαχρονικά τραγούδια του μεγάλου μας συνθέτη που γαλούχησαν γενιές και γενιές, παρουσιάζεται ένα μοντέρνο οπτικοακουστικό θέαμα με σύγχρονη χορογραφία και ιδιαίτερη αισθητική. Στην διεθνή επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Κλάδο από την εποχή της πιστωτικής κρίσης βρίσκεται στα σκαριά στην Ιταλία, ενώ στόχος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού έγινε στο λιμάνι της Τρίπολης ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο. Την ίδια στιγμή, στους 2.004 νεκρούς, ανήλθε ο απολογισμός των θυμάτων από τον κορονοϊό μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην υπηρετική Κίνα. Ο απολογισμός της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός έφτασε ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης στους 2.004 νεκρούς στην ηπειρωτική Κίνα, αυξημένος κατά 136 από την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Καταγράφηκαν επίσης 1.749 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στην Κινέζικη Επικράτεια, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, γεγονός που αυξάνει σε 74.185 το σύνολο των ανθρώπων που μολύνθηκαν. Ωστόσο, ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι κατώτερος από τα 1.886 μία ημέρα νωρίτερα και είναι επίσης ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από την 29η Ιανουαρίου. Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων και των νέων κρουσμάτων της επιδημίας καταγράφηκε στην επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο της κρίσης. Οι 116 νεκροί αναφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τη Μεγαλούπολη Γουχάν. Ωστόσο, πέραν της Χουμπέι, ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν σημαντικά μειωμένος στα 56 για 15η συνεχόμενη ημέρα.
Στον υπόλοιπο κόσμο έχουν καταγραφεί περίπου 900 κρούσματα μόλυνσης και μόλις 5 θάνατοι σε περίπου 30 χώρες και περιοχές. Συνολικά 14.376 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν, στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, βγήκαν από τα νοσοκομεία ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό στο λιμάνι της Τρίπολης. Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός βομβάρδισε τουρκικό φορτηγό πλοίο που μετέφερε πολεμοφόδια. Οι δυνάμεις του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ προσπαθούν εδώ και μήνες να καταλάβουν την πρωτεύουσα της χώρας. Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γιασάν Σαλαμέ, επιβεβαίωσε την επίθεση με ρουκέτες κατά του τουρκικού πλοίου και δήλωσε πως πρόκειται για μεγάλη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας Λιβύης ανακοίνωσε πως αναστέλει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός που διεξαγόταν στη Γενέβη. Προειδοποίησε επίσης πως θα απαντήσει αποφασιστικά στην επίθεση την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αίσθηση προκαλεί η πρόταση της μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας, Intesa San Paolo, να εξαγοράσει την UBI, τον τέταρτο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στην Ιταλία με βάση τον αριθμό των υποκαταστημάτων της και τον πέμπτο μεγαλύτερο με βάση τα αποθεματικά της, έχοντας περίπου το 7% του μεριδίου της αγοράς. Σύμφωνα με την πρόταση, η τράπεζα UBI αποτιμάται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και σημαίνει ότι οι μέτοχοι θα λάβουν 17 μετοχές της Intesa San Paolo για κάθε 10 μετοχές της UBI που έχουν. Εφόσον η συμφωνία ευδοκιμήσει, θα δημιουργηθεί ένας όμιλος με 3 εκατομμύρια πελάτες. Τα έσοδα του νέου ομίλου θα ανέρχονται στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ, τα δάνεια σε 460 δισεκατομμύρια ευρώ, οι αποταμιεύσεις στη νέα τράπεζα θα αγγίζουν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, ενώ οι καθαρές προβλέψεις εσόδων για το 2022 ξεπερνούν τα 6 δις. Αναλυτές χαρακτηρίζουν την πρόταση εξαγοράς εντελώς αναπάντεχη. Όπως διευκρινίζεται, η πρόταση είναι μη συμφωνημένη και δεν χαρακτηρίζεται ως επιθετική ή εχθρική κίνηση. Ωστόσο, από μόνη της ήταν ικανή να ταράξει τα νερά. Στα αθλητικά νέα, συνεχίζεται η προετοιμασία του ΟΦΗ για το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα επέστρεψε η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με σπουδαίες νίκες των Ατλέτικο Μαδρίτης και Ντόρτμουντ απέναντι σε Λίβερπουλ και Παρίς Σεν-Ζερμέν αντίστοιχα. Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στο Basketball Champions League έμαθαν ΑΕΚ και Περιστέρι. Η προετοιμασία του ΟΦΗ για το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση στο ΒΑΚ. Ο Νίκος Μαρινάκης δεν προπονήθηκε καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Ο Χουάν Νέιρα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία. Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε αποκατάσταση, ασκήσεις κινητικότητας και ασκήσεις τεχνικής. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Πέμπτης και θα είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου. 8 μήνες μετά από την κατάκτηση του 6ου Champions League στην ιστορία της, η Λίβερπουλ επέστρεψε για πρώτη φορά στον τόπο του εγκλήματος, αλλά αυτή τη φορά το γήπεδο της Ατλέτικο αποδείχτηκε αφιλόξενο για αυτήν. Μια πεισμωμένη και ψυχωμένη Ατλέτικο άφησε στην άκρη την κακή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης, που είναι αχτύπητη τη φετινή σεζόν στην Premier League με 25 νίκες και μια ισοπαλία, αλλά την έριξε στο καναβάτσο. Το γκολ του Σαούλ Νίγκεθ μόλις στο 4ο λεπτό ήταν αρκετό για τους Ροχιμπλάνκους να πάρουν την νίκη. Δεν είναι ούτε 20, αλλά κάνει ήδη τη μεγάλη διαφορά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με τον Έρλινγκ Χάλαντ να συνεχίζει να σκοράρει κατά βούληση και να μην σταματάει πουθενά, η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 της Παρίσι Σεν-Ζερμέν και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους 8 του Champions League. Η Ντόρτμουντ βρήκε 2 τέρματα με τον 19χρονο φόρ μέσα σε 8 λεπτά στο 69 και στο 77 και οι Γάλλοι πέτυχαν τον γκολ που τους κρατάει ζωντανούς στην υπόθεση πρόκριση στο 75 με τον Νεϊμάρ. Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης για τα play-off της φάσης των 16 του Basketball Champions League, οι δύο ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν τη διοργάνωση, η ΑΕΚ και το Περιστέρι, έμαθαν τις αντιπάλους τους στη σειρά Best of 3. Η Κυπελούχος Ελλάδος Ένωση θα βρει στον δρόμο της προς τα προημιτελικά τη γερμανική Telekom Vonis, ενώ από τη μεριά του η ομάδα του Περιστερίου θα αντιμετωπίσει τη Χάπελ Ιερουσαλήμ.
Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.